Πέρασης. Τι θα κάνετε τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση κυρία Ερωτοκρίτου ε, Θα πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα εδώ και τώρα. Έχετε αποφασίσει. Ε, όλα πρέπει να γίνονται σωστά. Όχι μόνο γρήγορα. Αν κάνεις κάτι γρήγορα και είναι λάθος το αποτελέσμα δεν θα είναι θετικό για τον τόπο. Θεωρώ ότι η προσπάθεια θα είναι όλα να γίνουν σωστά έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο υπό τις περιστάσεις αποτέλεσμα. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει καλή επιλογή. Δεν έχουμε επιλογές καλών αποτελεσμάτων μπροστά μας. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ ε, δύο πιθανοτήτων ε, που και η μία και η άλλη θα στοιχήσει στον Κύπριο φορολογούμενο. Με τον ΑΒ τρόπο. Μπορεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, μπορεί με διαφορετικό τρόπο, όμω δεν υπάρχει καλή επιλογή και δυστυχώ πρέπει να πούμε, κυρία Κινεπέζου, ότι εδώ μα έχουν φέρει τα διαχρονικέ παθογενειες που επιδεικνύουμε σαν πολιτική ηγεσία: η ανευθυνότητα, η, α, η ευθυνοφοβία και ο ορίζοντα που βάζουμε. Τα τελευταία χρόνια mm. σε αυτόν τον τόπο, που αντί να είναι το καλό του τόπου και το καλό του λαού μα, ο ορίζοντα και ο στόχο είναι οι επόμενε προεδρικέ εκλογέ. Βάλαμε το 2013 τη λαϊκή στον αναπνευστήρα μέχρι τι προεδρικέ εκλογέ. Το 2018 βάλαμε το συνεργατισμό στον αναπνευστήρα μέχρι τι προεδρικέ εκλογέ. Και εισπράττουμε τα αποτελέσματα αυτή τη φιλοσοφία. Χωρί να θέλω να το ξεπεράσω αυτό, ε, σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ. Αυτό ακριβώ. Και αν θέλετε. Το τι έγινε θα διερευνηθεί. Ήδη έχει διοριστεί η πρώτη τριμελής επιτροπή από το Γενικό Εισαγγέλιο να τα δει όλα αυτά. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα και βλέπετε τι γίνεται. Έφυγαν μόνο, μόνο σήμερα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος είναι α, σε πανικό και δικαίως. Κατανοώ, την, κατανοώ την ψυχολογία του κόσμου, όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι... Ε, αυτό που επενεργεί περισσότερο είναι οι κακές μνήμες και θύμισες του Μαρτίου του 2013. Ε, άρα ίσως να είναι υπερβολική και η αντίδραση ε, του κόσμου, το κατανοώ αυτό το πράγμα. Ε, από την άλλη όμως δεν παρουσιάσαμε ή δεν παρουσίασε η κυβέρνηση... ένα ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα για να νιώθει ο κόσμος δικαίως, ασφαλής όσο αφορά Ο πρόεδρο του, Κόμματος κόμματο σα έστειλε και επιστολή στον πρόεδρο. Ε, ναι, ε, επισ... του τι ε, και ερωτήσει. Πολλέ προποθέσει, πολλέ διευκρινήσει και πολλέ ευθύνε, τι οποίε επιτέλου θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν. Όχι μόνο για το σημείο που φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά ευθύνε για πράγματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν από τούδε και στο εξή. Και σας... δεν μπορεί να συνεχίσει η παρουσία των κομμάτων στην διοίκηση, είτε αυτό λέγεται του νυν συνεργατισμού είτε αύριο λέγεται του φορέα ε, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την ίδια πεπατημένη γιατί θα έχουμε τα ίδια αν όχι και χειρότερα αν αποτελέσματα. Αν να απαντήσεις, διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατία και σε σχέση με το φορέα και σε σχέση με όλα τα ζητήματα διαχείρισης των κόκκινων δανείων τότε θα πείτε ναι θα προσμετρήσουμε. στην έγκριση της Συμφωνίας Πόλησης. Θα προκαταλάβω καμία απόφαση α, ούτε των συλλογικών οργάνων του κόμματος, κυρία Κινεβέζου, αλλά ούτε και της κοινοβουλευτική ομάδας. Θα προσμετρήσουμε όλα τα δεδομένα. Ελπίζουμε να έχουμε την τεκμηριωμένη και λεπτομερή απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ενώπιον μας... Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να, να απαντήσει και να ανταποκριθεί σε αυτά που ο πρόεδρο του κόμματο έθεσε ενώπιον του με την επιστολή. Εσεί υιοθετείτε ότι αν δεν προχωρήσει αυτή η συμφωνία κινδυνεύει με κατάρρευση ο συνεργατισμό. Εμεί αυτό που σε εμά τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο, κυρία Γενευέζου, είναι αυτό που σα είπα προηγουμένω. Καλέ επιλογέ δεν έχουμε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Mm -hmm. Οποιαδήποτε επιλογή και αν κάνουμε. Το Αποτέλεσμα θα είναι πλην κάποια δισεκατομμύρια για αυτόν τον τόπο. Τώρα, σε ποιο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει ε, και, με και, ποιο και με ποιον τρόπο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι διαχειρίσιμο εάν πάρθουν. Οι αποφάσεις με τον σωστό τρόπο. Εάν επαναλάβουν κάποιοι αυτά που επαναλάβαν τα τελευταία έξι χρόνια, αυτά που έγανε τα τελευταία έξι χρόνια, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Το ΑΚΕ λέει ότι δεν θέλει να πάνε μαζί, δηλαδή το κεφάλαιο έγκρισης συμφωνίας εγγυήσεις με το κεφάλαιο νομοσχέδια για τα κόκκινα δάνεια. Συμφωνείτε με αυτό, είχα Σεβαστή. την αίσθηση ότι... Το σεβαστή δίκο επιθυμεί να πάνε πακέτο αυτά, σωστά. Σεβαστή θέση του ΑΚΕΛ, ε, όμως εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Παραδείγματο χάρη τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα, αν προχωρήσουν τελικά αυτά τα νομοσχέδια, θα τύχουν διαχείρισης από τον φορέα, ε, δεν πρέπει να ξέρουμε πώ και με ποιο τρόπο θα τύχουν αυτά τα δάνεια χειρισμού, έτσι ώστε σύνολο, να δούμε κατά πόσον θα έχουμε την πιθανότητα ίσπραξη και ανάκτηση κάποιου μέρου του ποσού που έχουμε ήδη δώσει στο συνεργατισμό. Ε, άρα, εμεί θεωρούμε ότι είναι όλα αλληλένδετα. Δεν τα βλέπουμε μεμονωμένα και ότι το Μπορεί ένα να δεν είναι μαζί τη Δευτέρα ή όχι. Από τι επαφέ που Εμεί είμαστε εμείς... έτοιμοι να δούμε όλα τα νομοσχέδια όποτε έρθουν αυτά. Η κυβέρνηση οφείλει να τα φέρει όσο το δυνατόν πιο σύντομα ενώπιον της Βουλής. Και δυστυχώ, πάλι μετατίθεται η ευθύνη πάνω στους ώμους της Βουλής για αποφάσεις, χειρισμούς και πολιτικές που η κυβέρνηση έπρεπε να είχε ολοκληρώσει με επιτυχία χωρίς να αναγκαστεί να μεταθέσει την ευθύνη πάνω στη Βουλή. Και αυτό το λέω επειδή δεν θέλω να ε, δεν μα... μπορεί θεωρήσει... να πάρει μόνη την απόφαση ούτως ή άλλως. Δεν δηλαδή, 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 να πάρει αν ήταν... Την όχι, του όχι, όχι, διαφωνώ yeah. μαζί σας. Αν ήταν θετική, δηλαδή, αν ήταν θετικό το αποτέλεσμα της διαχείρισης του συνεργατισμού τα τελευταία 6 χρόνια, θα χρειαζόταν οποιαδήποτε δηλαδή, νομοθετική, νομοθετική ναι. ρύθμιση για να χειριστεί την επιτυχή πλέον και με υγιείς βάσεις ιδιωτικοποίηση ζητήσει του συνεργατισμού. Βεβαίω και όχι. Σα ευχαριστώ Ο... θερμά, κύριε Καταφεύγουν κύριε. στην Βουλή όταν οι πολιτικέ τη εκτελεστική εξουσία δημιουργούν προβλήματα. Σα ευχαριστώ.